Η ομάδα ονομάζεται Amanda, καθώς αφορμή στάθηκε η έφηβη Amanda Τόντα από τον Καναδά, η οποία αυτοκτόνησε επειδή είχε πέσει θύμα διαδικτυακής παρενόχλησης. Η Μαργαρίτα Μπίντσι, ο Βασίλη Μπαλτατζή, ο Γιώργο Χινά και ο Ηλία Χρυσοβέργη, με την καθοδήγηση του καθηγητή του Λεόντιου Χατζηλεοντιάδη, δημιούργησαν την εφαρμογή τη εικονική πραγματικότητα με θέμα τον σχολικό εκφοβισμό. Η ομάδα χρησιμοποιεί την τελευταία λέξη τη τεχνολογία. Η περιήγηση στον εικονικό κόσμο ακολουθεί την λογική ενό παιχνιδιού, με εικόνε, βίντεο και διαδραστικό υλικό σχετικό με τον bullying, στην τάξη ή στο διάδρομο του σχολείου. Έχουμε φτιάξει ένα βίντεο 360 που σημαίνει ότι ο χρήστης σταδιακά βλέπετε στο σύστημα ότι αν δεν αυξάνεται η συνέστηση του έτσι πως πρέπει μεταφέρεται μέσα στο βίντεο, δηλαδή από, πρόσωπο, από, τρίτο πρόσωπο γίνεται πρώτο πρόσωπο και γυρνώντας με τα εικονικά, τον εικονικό κόσμο που έχει, γυρνώντας δεξιά-αριστερά βλέπει το bullying να γίνεται δίπλα του. Για να το πετύχουμε αυτό δημιουργούμε μία μίξη τριών χώρων. Τον πραγματικό χώρο, το τι βιώνει δηλαδή πραγματικά ο άνθρωπο, στον οργανισμό του. Τον εικονικό χώρο, που έχουμε φτιάξει ένα είδο μουσείου συναισθημάτων. Και τον ανάμεικτο χώρο, που βγαίνοντα από αυτό το μουσείο στην πραγματικότητα, κουβαλάει μαζί του αναμνήσεις οι οποίε εγχαράσσονται στον πραγματικό του κόσμο. Άρα λοιπόν η ιδέα είναι να αυξήσουμε την συνέστηση όσο δυνατόν περισσότερο και να το δώσουμε σε έναν χώρο ώστε να υπάρχει έννοια του παιχνιδιού. Οι ρόλοι στο παιχνίδι είναι τρει. Αυτό που παράγει εκφοβισμό, αυτό που υφίσταται και αυτό που βλέπει αλλά δεν κάνει τίποτε. Δίνονται και κίνητρα. Όπω δοκιμασίε, πίστε και βέβαια πόντι. Το bullying οφείλεται στα χαμηλά επίπεδα ενσυναίσθηση των παιδιών. Και εκεί είναι που στοχεύουμε. Ε, για να προσδιορίσουμε το επίπεδο τη ενσυναίσθηση των παιδιών, ε, παίρνουμε τα βιομετρικά του σήματα, όπω δηλαδή ο χτύπο τη καρδιά, η αντίσταση και η θερμοκρασία του δέρματο και αυτά τα παίρνουμε από μέσω της χρήσης ενός ε, έξυπνου ρολογιού. Τώρα, σύμφωνα με αυτά ε, τα στοιχεία, ε, τα επεξεργαζόμαστε καταλήλως και αυτό θα επηρεάσει τον όλο χώρο έτσι ώστε να οδηγήσει σε μια πιο προσωποποιημένη περιήγηση μέσα στο χώρο μας. Στην αρχή στεναχωριέσαι βασικά με αυτά που βλέπεις και θυμάσαι και πράγματα από το σχολείο σου. Ε... Καταλαβαίνει πώ είναι. Μπαίνει πιο πολύ στο κλίμα. Επειδή τα βλέπει σαν να είσαι μέσα σε αυτό. Δεν είναι σαν να το βλέπει απλά το βιντεάκι στον υπολογιστή. Είναι σαν να είσαι μέσα στο χώρο και καταλαβαίνει περισσότερο πώ νιώθει ο άλλο. Που αυτό ήταν και σκοπό. Γι' αυτό κάναμε και εικονική πραγματικότητα. Υπήρχαν στιγμέ που είχα κάνει εγώ bullying, αλλά και άλλε στιγμέ που μου είχαν κάνει bullying. Και άλλε στιγμέ που απλά ήμουν παρατηρητή. Δηλαδή αυτό το φαινόμενο δεν είναι στο άτομο. Είναι ομαδικό φαινόμενο. Οπότε και έχω υποστεί και έχω κάνει και, έχω... και απλά έχω υπάρξει παρατηρητή. Από τη μια έχουμε τον ενθουσιασμό ότι πιάνουμε στα χέρια μα και ασχολούμαστε με τελευταία λέξη τεχνολογία. Και από την άλλη ε, ξεφεύγουμε από το να χρησιμοποιούμε τεχνολογία για παιχνίδια. Που το VR έχει αναπτυχθεί για παιχνίδια κυρίω και για κάποια άλλα που δεν τα λέμε. Ε, Εμεί αποφασίσαμε να πούμε, αφού έχουμε αυτό το ωραίο εργαλείο στα χέρια μα, να κάνουμε κάτι, ένα, να πιάσουμε ένα κοινωνικό ζήτημα και να βοηθήσουμε όπως μπορούμε. Μέσα από συμπληρωματικέ εφαρμογέ, εκπαιδευτικοί και ψυχολόγοι θα μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα το φαινόμενο. Τη δική του προσέγγιση για την επίλυση του κοινωνικού προβλήματο θα παρουσιάσουν η Αμάντα στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό στο Σιάτλ τη Αμερική, διεκδικώντα γιατί όχι και την πρώτη θέση. Στο διαγωνισμό ξεκινάνε 300.000 φοιτητέ και καταλήγουν να πάρουν τι 12-13 καλύτερε ομάδε από όλο τον κόσμο. Και μέσα σε αυτέ είναι και η ομάδα, ναι. Και σε αυτό το επίπεδο τώρα είναι οι τρει πρώτε θέσει, οι οποίε είναι σημαντικέ. Αλλά και ήδη το ότι τα παιδιά έχουν μπει στι 12-13 καλύτερε ομάδε είναι πολύ σημαντική διάκριση. Η ομάδα επιδιώκουν να τελειώσουν την εφαρμογή του, έτσι ώστε να είναι εφικτή η εγκατάστασή τη στο κινητό τηλέφωνο.